την καλησπέρα μας από Κρήτη, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας από το Abu Dhabi. Να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μία φορά. 9 ημέρες μετά την αρχή του πολέμου, το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει, ποιο είναι? Πλέον οι Ρώσοι έχουν υιοθετήσει μία πιο συντηρητική προσέγγιση. Δηλαδή πλέον σημειώνεται μία μεθοδική προέλαση σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας και ο πιο ουσιαστικός ως τώρα, ως προς τα εδαφικά κέρδη, αυτός του Νότου. Δηλαδή με ορμητήριο την Κρυμαία, από τη μία πλευρά έχουν εκστρατεύσει προς την Μαριούπολη, η οποία έχει κυκλωθεί πλέον, και από την άλλη πλευρά έχουν εκστρατεύσει κατά μήκος του ποταμού Δνίπερου προς τη Ζαπορίγια, εκεί και η κατάληψη του μεγαλύτερου πυρηνικού αντιδραστήρα της Ευρώπης, ναι, και μόνο της Ουκρανίας, και από την άλλη πλευρά προς την Οδυσσό και άρα δηλαδή προς την επίσης αποσχηθήσα επαρχία της Μολδαβίας, η οποία ονομάζεται Υπερδνηστερία. Από την άλλη πλευρά, στο Χάρκοβο συνεχίζονται οι μάχες, αν και πλέον έχουν παρακάμψει τη δεύτερη μεγαλύτερη μητρόπολη της Ουκρανίας και πλέον ουσιαστικά δημιουργούν έναν πολύ μεγάλο θύλακα εκεί. Και από βορρά επίσης στο Κίεβο πλέον έχουν συμπληρώσει την περικύκλωση του Κιέβου από τρεις πλευρές, από βορρά, μάλιστα, από ανατολή και από δύση. Μπορεί κάποιος να μιλήσει με σιγουριά 9 ημέρες μετά την αρχή του πολέμου για συγκεκριμένες στοχεύσεις και για ένα χρονοδιάγραμμα της ρωσικής πλευράς? Μάλλον πλέον η Ρωσία έχει ορίσει ως υπαριθμό ένα προτεραιότητα πρώτον τη σύνδεση διαξηράς της υπερδνηστερίας στην Μολδαβία με την Κρυμαία και κατ' επέκταση την Ρωσία, άρα δηλαδή την κατάληψη της Οδυσσού και της Μαριούπολης, και δεύτερον την περικύκλωση του Κιέβου αλλά και του Χαρκόβου και ουσιαστικά τον συμβιβασμό με την κυβέρνηση Ζελένσκι, με την δαμόκλια σπάθη από πάνω είτε της κατάληψης του Κιέβου και του Χαρκόβου, είτε της καταστροφής των εκεί ουκρανικών στρατευμάτων. Θα ήταν παρακινδυνευμένο να ομιλήσουμε περί ενός χρονοδιαγράμματος. Πάντως, εάν συνεχιστεί αυτή η μεθοδική προέλαση των Ρώσων με τους ίδιους ρυθμούς, μάλλον εντός των επόμενων 5 έως maximum 7 ημερών, ναι, θα έχουν προωθηθεί κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να οθήσουν την κυβέρνηση του κυρίου Ζελένσκι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και εκεί βέβαια αναρωτιέμαι τι τελικά θα διαλέξει ο κύριος Ζελένσκι. Αν δηλαδή θα συζητήσει για μια εκεχηρία και θα συνθηκολογήσει με τους επαχθείς όρους των εισβολέων, ή εάν θα συνεχίσει την άμυνα μέχρι τις Εσχάτων, στο Κίεβο, στο Χάρκοβο και στην Οδυσσό. Εκεί θα το πήγαινα. Έχουμε πρώτο, δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων, με φόντο ένα τρίτο γύρο των διαπραγματεύσεων. Αν μπορούν να οδηγήσουν κάπου βέβαια αυτές τις συζητήσεις και διαβουλεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στο παρόν δεν οδηγούν πουθενά, γιατί δεν υπάρχει μια ειλικρινή δέσμευση για ένα συμβιβασμό από αμφότερους. Δηλαδή οι Ουκρανοί ακόμα αμήνονται ηρωικώς. Και οι Ρώσοι αφετέρου έχουν αποτύχει στην εκπλήρωση των αντικειμενικών σκοπών τους. Άρα δηλαδή, εάν δεν συμβεί ένα συνταρακτικό γεγονός, όπως παραδείγματος χάρη η πτώση της Μαριούπολης και του Οδυσσού, ή η περικύκλωση και καταστροφή του Ουκρανικού στρατού στο Χάρκοβο, δεν θα συμβιβαστεί, παύλα συνθηκολογήσει, η Ουκρανία. Και πάλι συζητάμε για μια εκεχηρία. Δηλαδή, ακόμα και αν συμφωνήσουν σε μια εκεχηρία, πάλι αυτό δεν σημαίνει το τέλος του πολέμου. Το έχουμε διαπιστώσει και εμείς ως Έλληνες στην Κύπρο το 1974 και στη Συρία επίσης. Δηλαδή, ότι η διαδοχική γύρη των διαπραγματεύσεων δεν σημαίνουν απαραίτητος και
το τέλος ενός πολέμου, δυστυχώς. Κύριε καθηγητά, την στάση της ελληνικής πλευράς πώς θα την χαρακτηρίζατε? Η Ελλάδα ούτως ή άλλως συντάσσονταν πάντοτε με τους συμμάχους της και όταν μία φορά υπήρξε μία διαμάχη για την στήριξη των συμμάχων μας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό μας οδήγησε στον εθνικό διχασμό. Έκτοτε, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, η Ελλάδα συντάσσεται αναφανδόν υπέρ των συμμάχων της, χωρίς δεύτερη σκέψη. Άρα η Ελλάδα, τώρα που στηρίζει διπλωματικώς και στρατιωτικώς την Ουκρανία, ουσιαστικά συνεχίζει την παράδοσή της από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα δεν προτίθεται να εκστρατεύσει όπως το παρελθόν το 1919 στην Κρυμαία επί Βενιζέλου. Προς το παρόν συντασσόμαθα με τον αμυγόμενο και τον εισβαλόμενο στη βάση του αναρχών του διεθνούς δικαίου και της αλληλεγγύης προς τους συμμάχους μας, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ θερμά, χαρά και τιμή μας.